Άλλο ένα όμορφο καλοκαίρι πέρασε με τους ήχους της θάλασσας, των τζιτζικιών και της φωτιάς που έρχεται από την κόλαση. Γιατί τι έχει το καλοκαίρι, παιδιά, για εμάς τους ανθρώπους, τους απλούς, τους λαϊκούς, τους εργατικούς, αυτούς τους απλούς που οδηγάν την πόρση τους κάθε μέρα για να πάνε διακοπές, έχει Μύκονο, τουρισμό και χταπόδι. Ζέστη έχει, ατελείωτη ζέστη. Γι' αυτό κουρεύτηκες? Όχι. Προετοιμάζομαι για ένα ρόλο. Αλλά δεν έχει κάτι δηλαδή? Όχι, δεν έχω τίποτα. Είμαι μια χαρά. Είμαι εντάξει, έχω κάνει όλες μου τις εξετάσεις. Έχω λίγα τριγλυκερίδια. Θα το λύσω. Ξεκινάω δίαιτα και γυμναστήριο. Θα κάνω και καρδιογράφημα. Εντάξει, έλυσα τις απορίες. Α. Άρα πάμε στο βίντεο. Ναι, πολύ ασχοληθήκαμε με τρίχες. Τι έλεγα? Α, ναι, ζέστη, αδιανόητη ζέστη. Σιγά και τι μας νοιάζει ζέστη. Ξέρω εγώ, αυξάνει το θερμικό φορτίο στην ατμόσφαιρα. Μειώνει τη γρασία, ξεράνονται τα φύλλα και τα γρασίδια, το έδαφος δεν έχει νερό καθόλου και γενικά αυξάνει το κίνδυνο για μη ελεγχόμενες πυρκαγιές. Έλα μωρέ τώρα, πάντα έχει ζέστη στην Ελλάδα, έχει ζέστη, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Ε, όχι, δεν είχε πάντα τόση ζέστη. Έλα τώρα, υπερβολές, οι επιστήμονες είναι πάντα υπερβολικοί. Υπερβολές. Υπερβολικοί. Λάβες. You get me. Σε λίγο θα μας πείτε ότι φταίει το οξυγόνο που αναπνέουμε. Η φωτιά κυριολεκτικά είναι η αντίδραση με το οξυγόνο. Να το πάλι το κάνεις. Κλασική. Όλοι. Αριστεροί επιστήμονες, όλοι μια ζωή στην υπερβολή. Λοιπόν, πόσα θέλει το οξυγόνο να σταματήσει να καίει τα δάση μου. Λοιπόν, το βρήκα. Carbon dioxide pass. Όποιο γεμίζει την ατμόσφαιρα με οξύ άρχακα, παίρνει μπόνους παραγωγικότητας. Αυτό είναι αέριο θερμοκηπίου, τα κάνει όλα χειρότερα. Υπάρχει κάποιο σε αυτή τη χώρα να θέλει να δουλέψει, τέλος πάντων, θα επιτελέσω. Εδώ που τα λέμε, το καλοκαίρι είναι η εποχή της ξεγνιασιάς. Είναι το μέρος που είναι εποχή, είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που πας και δεν σε νοιάζει τίποτα. Έτσι είναι το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι, ως γνωστόν, είναι οι 10 μέρες που παίρνουμε άδεια. Όλο το υπόλοιπο δεν είναι καλοκαίρι. Όλο το υπόλοιπο είναι μια επίφαση καλοκαιριού που έχουμε σκεφτεί, ρε παιδί μου, και δεν έχει τίποτα σημασία. Ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, ο μισός Σεπτέμβρης και ο μισός Μαΐου δεν είναι καλοκαίρι. Είναι τυπικά είναι άνοιξη και φθινόπωρο. Αλλά αυτά δεν είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι μόνο όταν πάμε διακοπές. Πού πάμε διακοπές? Πουθενά πλέον. Δεν είναι σάλιο για τίποτα. Δεν πάμε διακοπές εμείς. Άλλοι έρχονται για διακοπές στη χώρα μας γενικότερα. Και πραγματικά, αφού έρχονται διακοπές, τι να τις κάνεις στις υποδομές για ένα τρίμηνο που πραγματικά αυτή η χώρα έχει περίπου 15 εκατομμύρια τουρίστες. 19, 21. Τι να το κάνεις? Γιατί αν μια χώρα δεν μπορεί καν καλά-καλά με τις υποδομές της να φροντίσει περίπου τα 10 εκατομμύρια κατοίκων που έχει, όταν το καλοκαίρι με την κολοζέστη που είναι περίπου 15-16 εκατομμύρια, θα πάνε όλα καλά. Είναι πρόβλημα σε μια χώρα που βουλιάζει κάθε αστικό κέντρο στην κίνηση κάθε πρωί να προσθεθούν άλλα 2 εκατομμύρια άνθρωποι? Κανένα. Μήπως αν ζούμε 14 εκατομμύρια σε μια χώρα που με το ζόρι συντηρεί τα 10, θα χρειαστούμε λίγες παραπάνω υποδομές, λέω εγώ τώρα, καλύτερη άσφαλτο, ας πούμε, νοσοκομεία, πυροσβεστικές. Και φαφάρες. Για όνομα του Κθούλου, σκάσε! Ας το δούμε λίγο πιο απλά τώρα που έφυγε ο Γελίος. Ωραία. Ξέρουμε ότι τα τρόφιμα χαλάνε. Τι κάνουμε? Εφήβραμε το ψυγείο. Παίρνεις λοιπόν ένα ψυγείο με οικονομίες. Βάζεις τα τρόφιμα μέσα και είσαι εντάξει. Πλέον δεν πας για ψώνια κάθε μέρα που έπρεπε να πηγαίνεις να παίρνεις ψώνια να τρως αυτά που έχεις πάρει γιατί αλλιώς τα χαλάσουν. Τώρα πηγαίνεις για ψώνια μια φορά την εβδομάδα. Όπως με τον καιρό, ανακαλύψω ότι αυτό το ψυγείο έχει ένα μικρό μειονέκτημα, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που είναι το ψυγείο, αλλά ως εφεύρεση έχει ένα πρόβλημα επειδή είναι παλιό και αναπτύσσει μούχλα, ρε παιδί μου, ανάμεσα και έτσι ξαναχαλάνε λίγο τα τρόφιμα και αναπτύσσει μούχλα μέσα στο ψυγείο. Εκεί λοιπόν έχουμε εφεύρει ένα καινούριο ψυγείο, το οποίο δεν αναπτύσσει μούχλα. Αλλά αυτό το ψυγείο έχει ένα μικρό πρόβλημα. Είναι πολύ πιο ακριβό. Οπότε τι κάνεις? Κάνεις το σκάτο σου παξιμάδι και λες θα πάρω ένα καλύτερο μεγαλύτερο ψυγείο γιατί τώρα μπορώ να κρατάω τα τρόφιμά μου παραπάνω. Κάνεις λοιπόν το σκάτο σου παξιμάδι, αγοράζεις το καινούριο ψυγείο, το φέρνεις σπίτι σου και τώρα ψωνίζεις κάθε 10 μέρες και μπορείς να ξεκουράζεσαι και πετάς λιγότερο τρόφιμα και ξοδεύεις λιγότερα λεφτά και κάπως έτσι λειτουργεί, ας πούμε, αυτό. Στην Ελλάδα τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Στην Ελλάδα ξέρουμε ότι τα τρόφιμα χαλάνε. Λένε στις ειδήσεις ότι τα τρόφιμα δεν χαλάνε. Μετά σου παίρνουν το ψυγείο που είχες γιατί έχεις χρωστούμενα 10 ευρώ από το 2012, τα οποία έχουν γίνει πλέον 4.000 γιατί εσύ είχες κάνει την πληρωμή, αλλά το σύστημά τους έπεσε και μετά όσες φορές πήγες σου είπαν ότι εμείς δεν εξυπηρετούμε εδώ. Οπότε πάρε κάπου αλλού τηλέφωνο για να σε εξυπηρετήσουν και τέλος πάντων τώρα δεν έχεις ψυγείο. Δανείζεσαι λεφτά για να αγοράσεις ένα ψυγείο της πλάκας, παίρνεις ένα από αυτά τα πολύ μικρά ψυγεία που δεν χωράνε τίποτα, πάλι έχεις πρόβλημα, πάλι χαλάνε τα τρόφιμα, ξαναμαζεύεις λεφτά, λες θα πάω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο και μετά δεν έχει ψυγεία στην αγορά. Και ρωτάς γιατί ρε παιδιά, ξέρω, αυτά τα τρόφιμα δεν χαλάνε, το είπαμε στις ειδήσεις. Μετά κοιτάς τα τρόφιμα να μουχλιάζουν μέσα στην κουζίνα, μαζεύονται μύγες, μαζεύονται κατσαρίδες και κάθεσαι εκεί πέρα και πεθαίνεις από εγκληματική αμέλεια. Γιατί έτσι κι αλλιώς τα τρόφιμα χαλάνε ρε παιδί μου, αλλά συμβαίνει μια φορά στα 6 χρόνια, 10 χρόνια, 18.000 χρόνια. Δεν είχαμε κανένα ρεύμα όταν συνέβη αυτό την προηγούμενη φορά. Τότε δηλαδή δεν είχαμε ψυγεία. Χαζός είσαι. Πρακτικά. Ξέρουμε ότι έχουμε αυξημένο κίνδυνο από πυρκαγιές. Το ξέρουμε. Κάνουμε τίποτα? Ναι. Δίνουμε λεφτά σε πράγματα που δεν δουλεύουν. Δίνουμε λεφτά σε οτιδήποτε άλλο πέρα από δασολόγους, ας πούμε. Καθαρίζουμε τα δάση? Όχι. Τα κάνουν οι εθελοντές. Α, οι εθελοντές πληρώνονται?
Όχι, παίζει να πεθάνουν. Ξεκάθαρα. Αλλά δεν πειράζει. Χαζίνα. Πάνε και τα κάνουν. Γιατί τα κάνω εγώ. Ξέρουμε ότι αν ξεφύγει μία πυρκαγιά μετά από ένα σημείο, δεν σβήνει. Εννοείται. Και τι κάνουμε γι' αυτό. Περιμένουμε να φτάσει η πυρκαγιά στη θάλασσα. Γιατί τι, θα καεί η θάλασσα. Ανακεφαλαίωση, για να μην χαθούμε. 1. Ξέρουμε ότι θα έχει πολύ ζέστη. 2. Ξέρουμε ότι αυτή η πολύ ζέστη θα φέρει φωτιές, ίσως και πυρκαγιές. 3. Ξέρουμε ότι έχουμε εμπριστές που κυκλοφορούν ελεύθεροι γιατί δεν έχουν δικαστεί για το αδίκημα του εμπρισμού που διέπραξαν πριν 7 χρόνια. Άρα είναι πολύ πιθανό να ξαναδράσουν. Με όνομα, όχι random εμπριστές, αυτούς που έχουμε. 4. Ξέρουμε ότι ο καύσωνας μπορεί να σκοτώσει ευπαθείς ομάδες που χρειάζονται δροσιά. Οπότε, τι κάνουμε. Θα σας πω εγώ τι κάναμε. Απομακρύναμε την καύσιμη ύλη, ανοίξαμε τις αντιπυρικές ζώνες, στείλαμε πολλούς δασολόγους να φροντίσουν όλα τα δάση, κρατήσαμε 24 ώρες περιπολίες άμεσης δράσης μέσα στις πιο επικίνδυνες περιοχές, φωνάξαμε ίσως τους εμπριστές να τους ξεκαθαρίσουμε ότι ξέρουμε ότι εσείς το κάνετε αυτό, ίσως λέω εγώ τώρα, όχι. Πήγαμε, ενημερώσαμε αγρότες κτλ. Όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να χρειαστεί να κάψουν σκουπίδια γιατί έχουν πάρα πολλά να μην το κάνουν, τους προσφέραμε μία λύση, τα μεταφέραμε εμείς τα σκουπίδια, κάναμε μία ελεγχόμενη φωτιά. Δώσαμε ξεκάθαρες οδηγίες σε όλους τους πολίτες μέσα σε κάθε μέσο μαζικής μεταφοράς, μέσα στα σχολεία. Καταφέραμε και κάναμε συνελεύσεις, οργανωθήκαμε, φροντίσαμε για την άμεση και εύκολη πρόσβαση σε κλιματιζόμενους χώρους, ειδικά των ομάδων που έχουν πρόβλημα, άποροι, άστεγοι, τρίτη ηλικία, όλοι αυτοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δροσιά και νερό. Ξεκινήσαμε έργα αστικής διαμόρφωσης, κάποιος τα έλεγε και μεταμόρφωσης, με ορίζοντα τριετίες ώστε σιγά σιγά οι περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πράσινο το οποίο δεν είναι έφλεκτο. Κάναμε μεγάλους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους με δέντρα. Δώσαμε βρύσες με νερό, οι οποίες δίνουν νερό στον κόσμο που μπορεί να χρειάζεται. Κάναμε και σέρβις σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε να έχουν κλιματισμό. Κάναμε επίσης τίποτα από όλα τα παραπάνω. Δεν έχουμε κάνει τίποτα από όλα τα παραπάνω. Μέσα Αυγούστου η Αθήνα ήταν ένα τεράστιο εργοτάξιο το οποίο ήταν γεμάτο σκόνη. Γεμάτο σκόνη επειδή τρυπούσανε την άσφαλτο. Γιατί τον Αύγουστο που δεν έχει κανέναν στην Αθήνα, που είναι γεμάτο από τουρίστες, είναι μια καλή περίοδος να κάνεις δουλειές. Μέσα στη ζέστη. Βέβαια. Και είπαμε και στους εργάτες, δεν θα δουλεύετε πάνω από 40 βαθμούς στις 12 ώρες το μεσημέρι. Έλαντε που εγώ είδα εργάτες να δουλεύουν γιατί είχε 39 βαθμούς στις 12 ώρες το μεσημέρι. Θα σας πω τι κάναμε στην πραγματικότητα. Ανάψανε οι φωτιές και μετά εμείς απλώς περιμέναμε να σβήσουν. Εκενώσαμε όλα τα σπίτια. Έχουν λάβει μήνυμα από το 112 και κάτι άνθρωποι στην Αυστραλία μπορεί και κάτι καγκουρό να σκοθούν να φύγουν, να πάρουν τα κοάλα και να φύγουν όλα μαζί μας όντας ευκάλυπτο. Απαγορεύσαμε την κυκλοφορία σε ό,τι μέρος έχει πράσινο στις μεγάλες πόλεις. Δεν θα μπεις, δεν θα μπεις, μπορεί να βάλεις φωτιά. Δεν θα μπεις. Κλείσαμε τον κόσμο στα σπίτια τους και τους είπαμε να βάλουν κλιματιστικό το οποίο αποδεδειγμένα ανεβάζει τη θερμοκρασία στην αστική θερμονισίδα. Οπα, αυτή η λέξη που είπες τώρα. Τι είναι? Ρε, αλήθεια, έχεις διαβάσει έστω και ένα βιβλίο για να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση? Ναι, το Ευαγγέλιο. Πάντρεψα μια νηψιά του Πρωθυπουργού. Και πώς σε ψήφισα? Ρε, τους κάλεσα όλους στον γάμο. Ωραία, τώρα που εσύ είσαι τέρμα άσχετος με τις φωτιές, τι θα κάνουμε? Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Τις φωτιές τις βάζουν μετανάστες. Τις φωτιές τις βάζουν μετανάστες. Αυτοί που έρχονται μέσα από τις λάσπες στον Εύρο. Αυτοί που είναι δαρμένοι και μελανιασμένοι, αυτοί που δεν έχουν να φάνε, που έρχονται μέσα από τα ναρκοπαίδια. Όχι αυτοί, ρε, όχι αυτοί, ρε. Αυτοί είναι φτωχοί. Οι άλλοι μετανάστες. Α, άλλοι. Ποιοι άλλοι? Που ζουν μέσα στα δάση. Οι άλλοι που έρχονται να βάλουν τις φωτιές. Ναι. Γνωστός διαχωρισμός. Αμέ. Και βάζουν φωτιές στα δάση. Αμέ. Βάζουν φωτιές εκεί που ζουν. Αμέ. Για να καούν. Τους πληρώνουν. Ποιοι? Αυτοί που θέλουν να βλάψουν την Ελλάδα μας. Ωραία. Τέλεια. Και έτσι κάηκαν 800.000 στρέμματα. Ποιος τα λέει αυτά? Το αστεροσκοπείο. Τι είναι αυτό? Εκεί που λένε τα ζώδια. Ναι, για ζώδια σαν και σένα. Ρε, ποιος τους είπε να πούν τη γνώμη τους? Εσύ ενεργοποίησε το σχέδιο Κοπέρνικος και τους είπες να δουν από το δορυφόρο και μετά να σου δώσουν αναφορά. Έκανα ό,τι πράγμα. Μεθυσμένος θα ήμουν. Σιγά, οι δορυφόροι δεν έχουν καλή ευκρίνεια. Ποιος το λέει αυτό? Μία που δεν έχει σπουδάσει τίποτα σχετικό με δορυφόρους, αλλά την αγαπώ γιατί στο γάμο φορούσε ένα εξαιρετικό καπέλο μπλε. Ωραία, οι δορυφόροι που χρησιμοποιείς στο αστεροσκοπείο είναι αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οπότε έχουν ευκρίνεια. Α, οκ. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει το αστεροσκοπείο λέει ότι θέλει να είναι ανεξάρτητο. Λοιπόν, τέλος. Το αστεροσκοπείο δεν θα είναι ανεξάρτητο. Πολλά λένε κι αυτοί. Σιγά πια όλα τα ξέρουν. Οκ, κατανοητό. Αρκεί να είχαμε άλλο ένα πολύ πρόσφατο περιστατικό στη χώρα που να έδειχνε πόσο λάθος είναι όταν χρησιμοποιείς έτσι την επιστήμη και τους επιστήμονες και πού καταλήγει αυτό. Μια πανδημία, ας πούμε, για παράδειγμα. Θυμάσαι που θα έπρεπε να έχουμε τα δεδομένα δημόσια και δωρεάν για να ξέρουν όλοι και να μην ενημερωνούν. Και να σου πω για κάτι. Τι είναι η Ελλάδα? Νησί.
Χερσόνησος είναι πρακτικά. Αλλά συνέχισε. Τι έχει το νησί? Τα νησιά, ναι, έχουν πολλά προβλήματα. Δεν έχουν πολύ νερό, δεν έχουν πολύ ρεύμα. Τους λείπουν πάρα πολύ σχολεία, τους λείπουν υγειευγυρίας, τους λείπουν νοσοκομεία. Νερό έχει, ρε καταθλιπτικέ αριστερέ, τοξικέ, να πούμε. Νερό έχει το νησί. Μα έχει πρίξει. Και όλη η Ελλάδα να πάρει φωτιά. Πού θα πάει φωτιά? Κάτω έχει νερό. Αριστερά, δεξιά έχει νερό. Πάνω έχει νερό. Ναι, από πάνω έχει 3-4 χώρες που προσπαθούν να μπουν στην Ελλάδα μας. Άρα, έλα τα πάμε. Ασύμμετρη απειλή. Άντε γεια, το έλυσα. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ελπίζω αυτή τη χρονιά να καταφέρω να κάνω βίντεο. Θα τρελαθούμε με αυτά που συμβαίνουν. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στην δεύτερη, τρίτη πατρίδα μου, τέλος πάντων στη Θεσσαλία, εκεί δεν ξέρω τι να πω. Θα βοηθήσουμε όπως μπορούμε όλοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η φάση. Ελπίζω να είστε καλά. Παραμείνετε ψύχρεμοι όσο γίνεται αυτό. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like, να εγγραφείτε στο κανάλι. Γενικά, διαδώστε το βίντεο αν σας αρέσει, γιατί το κανάλι έχει καιρό να πάρει μπρος και το χρειάζεται αυτό. Κάντε και share, γράψτε κάτω στα σχόλια ό,τι σας κατεβαίνει. Ναι, αυτά είναι τα μαλλιά μου τώρα. Έτσι θα είναι για λίγο καιρό, γιατί έτσι πρέπει. Μην τρελαίνεστε. Όλα είναι καλά. Δεν έχω πάθει κάτι. Σας ευχαριστώ αν το λέτε γι' αυτό. Είμαι μια χαρά. Πάρα πολύ από εδώ. Ξηράφι, ξηράφι. Γιατί πάω μπροστά στην κάμερα το μικρόφωνο ένα αλλού. Τέλος πάντων. Ναι. Επίσης, δείτε στην περιγραφή. Έχω πληροφορίες για νέες παραστάσεις σε Ελευσίνα, σε Πειραιά και σε Αθήνα το Νοέμβρη. Και σιγά σιγά και Τούρ και Θεσσαλονίκη και Κρήτη και ελπίζω Κύπρο. Και γενικώς, καταλάβετε τώρα. Ξεκινάει η φάση, γίνεται χαμός. Χαμός. Bye. Ωπα, σταμάτησε ο καύσωνας, τώρα θα ηρεμήσουμε λίγο. Ελπίζω να μην πλημμυρίσουμε.